όπως συνηθίζουμε να προσπαθούμε τουλάχιστον να προσεγγίζουμε την επικαιρότητα με όλα όσα συμβαίνουν. Διότι μπορεί από τη μία να υπάρχουν οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας, όπως λέγαμε, από την άλλη μπορεί να υπάρχουν όλα όσα παρακολουθούμε σε εθνικό επίπεδο με το πώς διαμορφώνονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από την άλλη υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι προγραμματισμένα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλαμπάνη, και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Όπως για παράδειγμα το αυριανό ραντεβού που δίνεται μαζί με το κοινό στο κέντρο της Αθήνας, έναν ιδιαίτερο χώρο, και αυτό συζητούσαμε και μαζί στις διαφημίσεις, στην Αγγλικανική Εκκλησία. Εκεί λοιπόν μας προσκαλείτε να ακούσουμε τι. Θα παρουσιάσω το νέο μου project, το οποίο λέγεται Rooftop Stories, και είναι ένα project που στηρίζεται στο solo basso και στην χρήση ηλεκτρονικών, στη χρήση λούπας. Αυτό το project ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβρη στην Αθήνα, και η ιδέα είναι να παρουσιάζουμε βίντεο από πόλεις που έχουν ιδιαίτερη σημασία για μένα, και να παρουσιάζουμε μέσα από αυτό το χαρακτήρα της από μουσικά βίντεο. Ουσιαστικά δηλαδή μας παρουσιάζετε την κάθε πόλη χωρίς να μας λέτε λόγια. Μας την παρουσιάζετε με μελωδίες και ήχους ενδεχομένως που σας έχουν εμπνεύσει και εσάς. Ακριβώς. Προς το παρόν έχουμε τραβήξει ένα βίντεο στην Αθήνα, το οποίο προβλήθηκε τον Σεπτέμβρη. Ποια είναι η εικόνα της Αθήνας που... Είναι μια ταράτσα στο Ψηρή. Περνάτε. Μετά υπάρχει ένα βίντεο από το Λονδίνο, από την Χαβάνα, από το Τελαβίβ. Θα υπάρξει ένα βίντεο από τη Νέα Υόρκη. Και η ιδέα, όπως είπα, είναι συνδυάζεται η μουσική με τα ταξίδια. Πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει και αυτή τη στιγμή τη ζωή μου, γιατί είμαι συνεχώς στον δρόμο λόγω της εργασίας μου. Ανάμεσα σε ποιες πόλεις δηλαδή σας πετυχαίνουμε τώρα που έχετε κάνει στάση στην Αθήνα? Ήμουνα στο Γκράτς πριν από αυτό, στη Γερμανία, και μετά θα πάω στο Ισταμπούλ για μια συναυλία και μετά στη Νέα Υόρκη, όπου είναι η βάση μου τα τελευταία 10 χρόνια. Ετερόκλητες οι πόλεις. Σε 2-3 σημεία που έχετε αναφέρει το κάθε μείγμα πόλεων, είτε που είστε τώρα, είτε που θα ακούσουμε και θα παρακολουθήσουμε αύριο. Οπότε μου γεννάτε το ερώτημα, ποιο είναι το κριτήριο που επιλέγετε τις πόλεις? Είναι κάποια σημασία που έχουν για μένα. Ας πούμε, η Νέα Υόρκη είναι το σπίτι μου τα τελευταία 10 χρόνια. Τη θαυμάζω πάρα πολύ για το πόσο η ενέργεια συγκεντρώνει αυτή η πόλη. Η Αθήνα επίσης έχει υπάρξει σπίτι μου για 5 χρόνια σχεδόν, και μ' αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι εδώ πέρα. Μ' αρέσει το φως, μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Το Τελαβίβ, ας πούμε, έχει το χαρακτήρα ότι είναι πάντα σε ένα κέντρο, σε μια εμπόλεια, μια θέλετε ζώνη, οπότε έχει ένα πολύ ιδιαίτερο vibe. Οπότε σε κάθε πόλη βρίσκω ένα χαρακτηριστικό και προσπαθώ να το αναδείξω μέσα από τη μουσική. Αύριο λοιπόν δίνουμε 2 ραντεβού. Ακριβώς. 8.30 ώρα είναι σχεδόν sold out το πρώτο set, και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βάλουμε και ένα δεύτερο set στις 10 η ώρα. Μάλιστα. Αγγλικανική Εκκλησία λοιπόν, εκεί είναι το ραντεβού μας, είτε στις 8.30 είτε στις 10. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Μου λέγατε ότι δεν έχετε υπάρξει στην Αγγλικανική Εκκλησία. Όχι, είναι πρώτη φορά και ανυπομονώ. Νομίζω θα είναι μοναδική εμπειρία και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, και ακόμα περισσότερο θα αρέσει βέβαια στον κόσμο. Πάμε εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, να ανηφορήσουμε προς τη Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος...